Χαίρετε. Σήμερα μαζί μας είναι ο Δόκτωρ Αναστάσιος Βεκρής, επιστημονικός διευθυντής της εξειδικευμένης κλινικής μαλλιών Advanced Hair Clinics, αλλά στην παρέα μας και ο Κωνσταντίνος, ο οποίος θα μοιραστεί μαζί μας την εμπειρία του μετά τη μεταμόσχευση μαλλιών. Γεια σας και στους δύο. Κωνσταντίνε, πότε ξεκίνησε να σε απασχολεί το πρόβλημα της αρρέωσης μαλλιών? Από ό,τι θυμάμαι, το πρόβλημα είναι περίπου τώρα 4 χρόνια που άρχισε να με απασχολεί. Είχε επίδραση στη ζωή σου η αρρέωση των μαλλιών? Και αν ναι, με ποιον τρόπο? Εννοείται ότι μόλις άρχισα να βλέπω ότι έχανα μαλλιά και είδα και την αρρέωση μπροστά στα μαλλιά μου, σίγουρα αυτό με επηρέασε πάρα πολύ. Δεν ένιωθα την αυτοεπίθεση που είχα πριν. Πόσο εύκολη ήταν τελικά η απόφαση να υποβληθείς σε μια μεταμόσχευση μαλλιών? Δεν ήταν τόσο εύκολη. Το έψαξα. Είχα δει από άλλες κλινικές αποτελέσματα που δεν μου είχαν αρέσει. Έτσι δυσκολευόμουν στο να αποφασίσω. Μετά που είδα αποτελέσματα, ήταν πιο εύκολο για μένα να πάρω την απόφαση αυτή. Αν μου επιτρέπετε, Έλενα. Με τον Κωνσταντίνο γνωριστήκαμε πριν από αρκετά χρόνια, όταν ο ασθενής απευθύνθηκε σε εμάς για να λύσει το θέμα της εμφανούς πλέον αρρέωσης. Η ιστορία όμως είναι αρκετά ενδιαφέρουσα. Περισσότερο θα έλεγα από αυτό που έχουμε συνηθίσει. Για διάφορους λόγους. Ο κύριος λόγος ήταν ότι ο Κωνσταντίνος είναι ένας ιδιαίτερα δυναμικός και ενεργός άνθρωπος με σπουδές στο μάρκετινγκ και την επικοινωνία, που η επαγγελματική και κοινωνική του ζωή ήταν εξαιρετικά δραστήρια. Και ειδικά στην πόλη που δραστηριοποιείται, στη Λεμεσό, στην Κύπρο, αλλά και ευρύτερα, είχε μια πολύ δυναμική παρουσία. Ο ίδιος μου περιέγραψε με τρόπο συγκλονιστικό πόσο τον επηρέαζε πλέον στην καθημερινότητά του, στις κοινωνικές του συναναστροφές, αλλά και επαγγελματικά, αυτή η έλλειψη αυτοπεποίθησης που αισθανόταν επειδή είχε χάσει τα μαλλιά του. Όσο περίεργο ή υπερβολικό και να ακούγεται. Και ακριβώς σε τέτοιες περιπτώσεις, επειδή δεν ήταν η πρώτη φορά που αντιμετωπίζουμε τέτοιες καταστάσεις, ήταν και η δική μας προσοχή πιο έντονη, ούτως ώστε να επιτύχουμε 2 πράγματα. Πρώτον, να επανακτήσει ο Κωνσταντίνος με τα νέα του μαλλιά την αυτοπεποίθησή του. Και δεύτερον, να γίνουν όλα με τόσο φυσικό τρόπο, όπως νομίζω είναι και προφανές βλέποντας τον Κωνσταντίνο, ούτως ώστε να μην γίνεται αντιληπτό από τον οποιοδήποτε, είτε γνωστό, είτε άνθρωπο που τον συναντά για πρώτη φορά, κοινωνικά ή επαγγελματικά, ότι έγινε μια μεταμόσχευση μαλλιών. Και αυτό, αν θέλετε, είναι και το μεγάλο στίχημα μιας επιτυχημένης μεταμόσχευσης μαλλιών. Να πετύχουμε να είμαστε όπως ήμασταν κάποια χρόνια πριν, να αισθανόμαστε ωραία με αυτό και ταυτοχρόνως να μην είναι κάτι κραυγαλαίο ή αφύσικο. Και νομίζω, Κωνσταντίνο, ότι αυτό το πετύχαμε. Πολύ ακριβώς, πολύ σωστά. Όντως έτσι ήταν τα πράγματα. Προσπαθούσα πριν κάνω τη μεταμόσχευση μαλλιών με κάθε τρόπο να λύσω από μόνος μου το πρόβλημα. Και τα κουρέματα που έκανα δεν ήταν αυτά που ήθελα. Πολύ σωστά, ο κύριος Βεκρής μου έδωσε τις κατευθυνσεις που έπρεπε για να πετύχω αυτό το αποτέλεσμα που έχω τώρα και είμαι τόσο ευχαριστημένος. Μιας λοιπόν και βίωσες αυτή την εμπειρία, θα ήθελες λίγο να μας την περιγράψεις. Πώς ένιωσες έτσι κατά τη διάρκεια της συνεδρίας? Θυμάμαι εκείνη την ημέρα είχα λίγο άγχος στην αρχή, όμως με το που πήγα εκεί και μίλησα με τον γιατρό πριν αρχίσει η επέμβαση και με την ομάδα, με τις κοπέλες που ήταν στην ομάδα του κυρίου Βεκρή, ένιωσα πιο οικεία και θυμάμαι ήταν μια πολύ ευχάριστη εμπειρία. Μόνο ευχάριστα μπορώ να θυμάμαι εκείνη την ημέρα. Άλλωστε, κύριε Βεκρή, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μεταφέρουμε όλο αυτό που θα ζήσει ο ασθενής, έτσι ώστε να μην έχει καθόλου άγχος και να σας εμπιστευτεί. Η εμπιστοσύνη είναι ο πρώτος παράγων στην επιλογή της κατάλληλης κλινικής, της κατάλληλης ιατρικής ομάδας για οποιοδήποτε χειρουργείο, θα έλεγα. Πόσο μάλλον για τη μεταμόσχευση μαλλιών που εγγίζει ξεκάθαρα την ψυχολογία του ασθενούς και την αυτοπεποίθησή του. Θα μου επιτρέψετε εδώ να πω ότι η ευχάριστη εμπειρία του Κωνσταντίνου, που γινόταν όλο και πιο καλή στην πορεία που έβλεπε και ο ίδιος τα αποτελέσματα της σταδιακής επαναφύτρωσης των μαλλιών, έφτασε σε τέτοια όρια, ώστε πλέον ο Κωνσταντίνος κυριολεκτικά έζησε αυτό που λέμε αποκαλυπτική εμπειρία. Δηλαδή, έγινε αυτό που ονομάζουμε Απόστολος. Απόστολος είναι ο άνθρωπος, ο οποίος δεν έχει απλά ένα καλό αποτέλεσμα και το βλέπει ο ίδιος και το χαίρεται, γιατί αυτό έγινε και γίνεται με πολλούς ανθρώπους. Είναι και ένας άνθρωπος που εκφύσεως αισιόδοξος και ενεργός μεταδίδει το μήνυμα αυτό σε άλλους ανθρώπους.
Δεν σας κρύβω ότι έκτοτε ο Κωνσταντίνος ξεκίνησε να μιλάει στους φίλους του, στην οικογένειά του. Χαρακτηριστικά θα σας πω ότι ο αδερφός του αλλά και ο πατέρας του Κωνσταντίνου έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση μαλλιών στην κλινική μας μετά τον Κωνσταντίνο. Πολύ σωστά. Και ο αδερφός μου που για να σκεφτείς ζει στην Αμερική και έφυγε από εκεί για να έρθει στην Κύπρο να κάνει τη μεταμόσχευση αφού είχε δει το αποτέλεσμα το δικό μου. Το ίδιο και ο πατέρας μου. Και πολλοί άνθρωποι από το οικογενειακό, από το φιλικό του περιβάλλον, από το χώρο άθλησης, γιατί είναι ένας άνθρωπος πολύ δραστήριος στον χώρο του αθλητισμού. Και ο λόγος που το έκανε αυτό ο Κωνσταντίνος είναι γιατί σαν άνθρωπος ήθελε να μοιραστεί τη θετική του εμπειρία. Φυσικά. Και αυτό που βίωνε, την αλλαγή που βίωνε. Και έτσι κάπως κατέληξε, και αυτό είναι μια συγκλονιστική ιστορία, τη μοιράζομαι πάντα, να εγκαταλείψει τις εργασιακές του ενασχολήσεις στον χώρο του μάρκετινγκ και της επικοινωνίας και ουσιαστικά να αποτελεί πλέον ένα στέλεχος της Advanced Care Clinics και το General Manager της εταιρείας μας στην Κύπρο. Και αυτό έγινε μέσα από την εμπειρία που ο ίδιος βίωσε. Και προφανώς, ο ίδιος βέβαια είναι καλύτερα να το πει αυτό παρά εγώ, αυτό έγινε ακριβώς επειδή είχε το θετικό αποτέλεσμα και είχε το κίνητρο να το κάνει και να μοιραστεί την εμπειρία του με άλλους ανθρώπους. Έτσι δεν είναι, Κωνσταντίνε? Έτσι είναι ακριβώς. Μετά που είδα το αποτέλεσμα και πολλοί κόσμος με ρωτούσε πού έκανες αυτήν την επέμβαση, γιατί περισσότεροι νομίζαν ότι την είχα κάνει στο εξωτερικό. Με το που τους έλεγα ότι η επέμβαση έγινε στην Κύπρο, είδα ότι ο κόσμος με το που με έβλεπε ήθελε να πάει να κάνει και αυτό στην κλινική που έχω κάνει και εγώ την μεταμόσχευση. Οπότε έχεις και ένα ζωντανό παράδειγμα για όσους ενδιαφέρονται πλέον. Μα νομίζω το ζωντανό παράδειγμα είναι καλύτερο από όλα τα είδη διαφήμισης και μάρκετινγκ. Ο κόσμος το βλέπει και μπορεί εύκολα να πάρει την απόφαση που πρέπει. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτή είναι η δύναμή μας, Έλενα, γιατί κανένας δεν θα πει σε κανέναν ασθενή και υποψήφιο πελάτη ότι είμαι μέτριος στη δουλειά μου ή είμαι άπειρος ή δεν έχω καλά αποτελέσματα. Όλοι διαφημίζονται, ειδικά στη σύγχρονη εποχή, ως οι καλύτεροι, ως οι επαγγελματίες, οι εξειδικευμένοι κλπ. Το πραγματικό λοιπόν ερώτημα που πρέπει να έχουν όλοι οι υποψήφοι για μια μεταμόσχευση μαλλιών είναι ποιοι είναι αυτοί που μου υπόσχονται το αποτέλεσμα, έχουν να δείξουν κάτι, έχουν κάποιον άνθρωπο όπως καλή ώρα τώρα ο Κωνσταντίνος θα βγει ευθαρσός και θα υπάρχει η εικόνα του πώς ήταν πριν και πώς είναι τώρα, χωρίς να το εξοραίζουμε και χωρίς να το φιλτράρουμε με σύγχρονους τρόπους ή με digital τεχνικές και να δείξουμε ένα πραγματικό αποτέλεσμα. Ένα πραγματικό άνθρωπο με πραγματικό αποτέλεσμα. Εμείς είμαστε τόσο σίγουροι γι' αυτό, όχι γιατί τώρα είναι ο Κωνσταντίνος δίπλα μας και μας μιλάει. Τον Κωνσταντίνο να πω ότι τον έχουμε επιδείξει σαν περιστατικό και σαν αποτέλεσμα στο Παγκόσμιο Συνέδριο της Παγκόσμιας Εταιρείας Μεταμόσχευσης Μαλλιών στο Λος Άντζελες. Στο Hollywood. Όπου ουσιαστικά υπό τα όματα και ακόμη υπό την εξέταση άνω των 600 συνέδρων γιατρών, χειρουργών στη μεταμόσχευση μαλλιών από όλο τον κόσμο, παρουσιαστήκαν ούτε λίγο ούτε πολύ 7 ή 8 περιστατικά ανθρώπων οι οποίοι έχουν κάνει μεταμόσχευση μαλλιών με τα αποτέλεσμά τους ζωντανά. Ένας εξ αυτών και ο μόνος εξ Ελλάδος και Κύπρου ήταν ο Κωνσταντίνος. Όποιος λοιπόν έχει τα αποτελέσματα πάνω στη μεταμόσχευση μαλλιών με φυσικό τρόπο, με πυκνά μαλλιά και μπορεί να τα μοιραστεί, ειδού η ρόδος, ειδού και το πείδημα. Ας υπάρχουν περιστατικά σαν τον Κωνσταντίνο να μπορέσει να τα δείξει. Μα θυμάμαι και εκείνη τη μέρα τη συγκεκριμένη που πήγαμε στο συνέδριο, ότι γιατροί από άλλες χώρες έρχονταν να δουν το δικό μου αποτέλεσμα γιατί δεν πιστεύανε ότι έχω κάνει επέμβαση. Ήταν απίστευτο δηλαδή να βλέπεις γιατρούς από άλλες χώρες. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που μοιραστήκατε μαζί μας. Καταρχάς έχει γίνει και πασίγνωστος στην Κύπρο. Το ξέρει όλη η Κύπρος τον Κωνσταντίνο, έτσι. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Έτσι είναι. Πες μας λίγα λόγια και για την μεταεγχειρητική σου πορεία. Δηλαδή, πώς έγινε η επιστροφή στην εργασία, στην άθλησή σου? Ήταν πολύ πιο εύκολο από ό,τι το περίμενα. Νομίζω σε 5-6 μέρες μπορούσα να κάνω ένα ελαφρύ τροχάδι ή να πάω πίσω στο γυμναστήριο. Οι πρώτες δύο μέρες βασικά ήταν που ήθελαν προσοχή. Όμως μετά την 5η-6η μέρα σιγά σιγά πήγα στις κανονικές μας σχολείες. Ακολουθείς έτσι κάποιο πρωτόκολλο, δεν ξέρω γιατρέ, και εσείς τι συστήνετε μετά την μεταμόσχευση σε κάποιον ασθενή, έτσι για να διατηρήσει και το αποτέλεσμα?
Και βέβαια έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο πρωτόκολλο μετεπεμβατικής αγωγής, συντηρητικής αγωγής, που περιλαμβάνει την χρήση τοπικών φαρμακευτικών συσκευασμάτων για την τριχόπτωση, αλλά και την εφαρμογή της αυτόλογης μεσοθεραπείας PRP και τα κατάλληλα προϊόντα περιποίησης. Ο Κωνσταντίνος είναι βέβαια εδώ να πει αυτό που θα έλεγε οποιοδήποτε ασθενής στην αντίστοιχη θέση. Σπίτι του, μόνος του ξέρει αν κάνει ή δεν κάνει την αγωγή αυτή. Εμείς μπορούμε να ελέγξουμε μόνο την πορεία της εξέλιξης και μόνο αυτά που κάνουμε στην κλινική. Επομένως, Κωνσταντίνε, πες μας. Είναι πολύ σημαντική η αγωγή στο να διατηρήσουμε τα μαλλιά που είχαμε πριν την μεταμόσχευση. Εγώ, επειδή είμαι άνθρωπος που και από πριν πρόσεχα τα μαλλιά μου, τώρα που έχω κάνει την επέμβαση, τα προσέχω διπλά. Δηλαδή, προσπαθώ να βάζω τις θεραπείες που πρέπει για να γίνει σωστή δουλειά και να έχω τα μαλλιά μου για πάντα. Είναι πολύ σημαντικό η αγωγή. Έχοντας έτσι δει πλέον και το αποτέλεσμα ολοκληρωμένο, πώς νιώθεις εσύ για αυτή την αλλαγή? Μας είπες για τον κύκλο σου, για τους φίλους σου. Εσύ ο ίδιος πώς νιώθεις? Έχει αλλάξει κάτι έτσι στα συναισθήματά σου, στην εικόνα σου, πώς νιώθεις? Μόνο που μπορώ να κάνω το κούρεμα που θέλω και να πηγαίνω στον καθρέφτη και να βλέπω ότι έχω τα μαλλιά που είχα πριν χρόνια, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νιώθω βασικά όπως έπρεπε να ένιωθα πριν χάσω τα μαλλιά μου. Η αυτοπεποίθηση είναι το α και το ω, νομίζω για όλους. Έτσι και εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα που έχω. Κλείνοντας, έτσι θα ήθελα να σε ρωτήσω αν θα συμβούλευες κάποιον φίλο να προχωρήσει σε μια μεταμόσχευση μαλλιών, αν υπάρχει κάτι που θα του έλεγες να προσέξει, ας πούμε, έτσι, κάτι που δεν γνωρίζουμε εμείς. Στους πιο πολλούς φίλους μου που με ρωτάνε αν αξίζει να πάω να το κάνω, τους λέω έπρεπε να το είχατε ήδη κάνει. Γιατί αν εξαιρέσεις ότι τώρα είσαι νέος και πρέπει να έχεις τα μαλλιά σου, γιατί να μην το κάνεις από τη στιγμή που αρχίζει να, να σε απασχολεί. Άρα δεν υπάρχει λόγος να το σκέφτονται τόσο πολύ. Άλλωστε, κύριε Βεκρή, νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερα να έρθει ένας ασθενής προτού το πρόβλημα μεγαλώσει, έτσι ώστε να λυθεί και γρηγορότερα. Συνηθίζω να λέω, όταν με ρωτάνε πότε είναι ο κατάλληλος χρόνος, είναι μια από τις πιο κοινές ερωτήσεις. Λέω λοιπόν πάντα το ίδιο πράγμα. Την ώρα που θα ξυπνήσεις το πρωί, θα κοιταχτείς στον καθρέφτη και η εικόνα αυτού που βλέπεις δεν σου ικανοποιεί και δεν σου αρέσει εσένα, τότε είναι η κατάλληλη στιγμή να απευθυνθείς στον ειδικό για να λύσεις το πρόβλημά σου. Ξεκάθαρα. Από εκεί και πέρα, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα πρέπει να απευθυνθεί ο ασθενής να λύσει το πρόβλημά του στην κατάλληλη κλινική, σε κατάλληλο έμπειρο γιατρό και κυρίως αυτό που είπα και πριν, να μπορεί να δείξει πραγματικά αποτελέσματα σε πραγματικούς ανθρώπους. Γι' αυτό είμαστε σήμερα λοιπόν εδώ, για να ενημερώσουμε το κοινό και της Ελλάδος και της Κύπρου. Και νομίζω ότι τους ενημερώσαμε πλήρως με όλα όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ και ήδη. Εμείς ευχαριστούμε.